Πάμε να δούμε τους διδύμους. Για τους διδύμους, επίσης δεν θα έλεγα ότι είναι η πιο έτσι, ερωτική Αφροδίτη του Ζωδιακού. Μάλιστα, θα έλεγα ότι η θέση της στο ζυγό, αυτό που θα έχουμε δηλαδή τον Αύγουστο, μετά τις 7 Αυγούστου, είναι σαφώς μια πιο ερωτική και βανταδόρικη θέση για το δικό σας ζώδιο σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική του ζωή. Άρα, η γνώμη μου είναι, αν θέλετε διακοπές και φλερτ και γενικότερα κάπως να αναθερμάνετε σχέσεις και να περάσετε και καλύτερα και πιο διασκεδαστικά και λίγο πιο χαλαρά, αφήστε τον Ιούλιο να πάει, κοιτάξτε να πάρετε άδεια τον Αύγουστο ή τέλος πάντων να βρείτε έστω λίγο χρόνο τον Αύγουστο μετά τις 7 για να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και βέβαια και να φλερτάρετε και να έχετε και μεγαλύτερη αποδοχή στο περιβάλλον που είστε και περισσότερα βλέμματα θαυμασμού και όλα τα ωραία. Τώρα η Αφροδίτη στην Παρθένο έχει να κάνει πιο πολύ με το χώρο του σπιτιού. Το σπίτι, θέλετε να το μορφύνετε, θέλετε να το ανακαινήσετε, θέλετε να κάνετε κάποιες δουλειές, κάποιες επισκευές που τις είχατε αφήσει σε εκκρεμότητα το χειμώνα. Γενικά είναι μια βολική Αφροδίτη για τέτοιου είδους θέματα, όπως επίσης αν σκέφτεστε να συμβιώσετε, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο ή επίσης αν θέλετε να μένετε λίγο περισσότερο στο σπίτι για να χαλαρώσετε και δεν έχετε έτσι πάρα πολλά κέφια για εξόδους. Όλα αυτά μέχρι τις 6 Αυγούστου.